κύριο Βρύλα, καταρχήν θα ήθελα να μου κάνετε μία αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου. Ήδη το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας με ανακοίνωση σχετικής του Επιτροπής έχει εκτιμήσει το αποτέλεσμα αυτό. Επιγραμματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι πρώτον η νίκη του Πασόκ στις εθνικές εκλογές κατά την άποψή μας δεν οδηγεί σε μια αλλαγή πολιτικής υπέρ του εργαζόμενου λαού, αλλά οδηγεί σε μια αλλαγή κυβέρνησης. Η βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας θεωρούμε ότι ήταν αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής που εφάρμοσε όλα αυτά τα χρόνια και έπληξε τα βαθιά λαϊκά στρώματα και με δεδομένη τη λαϊκή δυσαρέσκεια όπως καταγραφόταν, τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα απέσυραν την εμπιστοσύνη τους από τη Νέα Δημοκρατία και έριξαν το βάρος της στήριξής τους στο Πασό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο κατά την άποψή μας είναι ότι αυτή η δικοματική εναλλαγή δεν είναι ένα νέο φαινόμενο στην πολιτική ζωή και δεν έχει να κάνει για πρώτη φορά με την εκλογική συμπεριφορά των λαϊκών μαζών. Το τρίτο είναι ότι το άθροισμα των ψήφων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε συνδυασμό με την εκλογική δύναμη που καταγράφεται για το ΚΚΕ κατά την άποψή μας δεν απεικονίζει τις θετικές διεργασίες που έχουν γίνει στη συνείδηση των λαϊκών στρωμάτων και είναι σε αναντιστοιχεία με αυτό που πραγματικά συμβαίνει αλλά και σε αναντιστοιχεία με τα οξυμένα προβλήματα και τις λαϊκές ανάγκες. Το τέταρτο είναι ότι θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικές ευθύνες στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί με την τακτική και την πολιτική τους νοδεύουν την τάση ριζοσπαστισμού και δυσκολεύουν τη λαϊκή συσπήρωση ενάντια στην πολιτική που προσφέρουν τα κόμματα του δικοματισμού. Το πέμπτο είναι ότι το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα θεωρούμε ότι δυσκολεύει το λαό για να μπορέσει να επιβαλεύσει τη θύελα των μέτρων, αυτό είπαμε στις 5 του Οκτώβρη, τη θύελα των μέτρων που έρχεται και μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια πόσο γρήγορα τα πράγματα έρχονται να επιβεβαιώσουν την πολιτική του ΚΚΕ. Το έκτο, το οποίο είναι και επίκαιρο παρόλο που έχει περάσει μόλις μια εβδομάδα, ότι το ΚΚΕ διακηρύσει ότι για την καινούργια κυβέρνηση δεν χρειάζεται καμία μείωση χρόνου. Η πολιτική της είναι δεδομένη και δοκιμασμένη. Η πολιτική της είναι καταγεγραμμένη από τις προεκλογικές εισαγγελίες του ΠΑΣΟΚ και είναι δεδομένη η επιδίωξη να συνεχίσει την πολιτική των αναδιαρθρώσεων που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα πλαίσια των άλλων υπεριαλιστικών οργανισμών όπως είναι το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε σχέση με την περιοχή. Χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την επίσκεψη Παπανδρέου στην Κωνσταντινούπολη όπου με έναν πολύ σαφή τρόπο ο Πρωθυπουργός έβαλε τα πράγματα στο τραπέζι, δηλαδή ότι η χώρα μας πλέον μπορεί να παίξει, να συνεχίσει να παίζει με έναν ξεκάθαρο ρόλο τον υπερασπιστή της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην περιοχή. Το έβδομο ζήτημα είναι ότι θεωρούμε το ΚΚΕ ως εκείνο το φορέα που του αντιστοιχούν πολύ βαριές ευθύνες σε αυτή την εκλογική περίοδο, διότι ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι υπάρχει αυτή η αναντιστοιχή εκλογικού αποτελέσματος με αυτό που έχει καταγραφεί στη συνείδηση των λαϊκών μαζών, πρέπει να αναλάβει πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες ώστε να οργανωθεί η αντεπίθεση του λαϊκού κινήματος απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης που εφαρμόζεται και που με πολύ δύσκολο τρόπο θα εφαρμοστεί στη συνέχεια. Τέλος, θα θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσουμε τους ψηφοφόρους του κόμματός μας, ιδιαίτερα εκείνους τους νέους που για πρώτη φορά και παλιούς ψηφοφόρους, αλλά που για πρώτη φορά έδωσαν ψήφο στο κόμμα μας και πιστεύουμε ότι μαζί με το κόμμα όλοι αυτοί, αλλά
ψήφισα ΠΑΣΟΚ, με τη στάση τους μετεκλογικά θα αναιρέσουν το αρνητικό της ψήφου τους μετεκλογικά. Μάλιστα. Μια και μιλήσατε για ψηφοφόρους, θα ήθελα να πάμε λίγο και στην Ελλάδα που κάνατε μια μικρή αποτιμήση, αλλά κυρίως στις Κυκλάδες και ειδικότερα στην Παρό, ήσασταν υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα για μια ακόμα φορά. Πώς πήγε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις Κυκλάδες? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι μέσα στο όπως διαμορφώθηκε το πλαίσιο, οι συνθήκες δηλαδή όπως ήταν διαμορφωμένες, θεωρούμε ότι παραλλαγικά το κόμμα μας άδειξε. Άδειξε σε μια πίεση η οποία ήταν αναποφευκτή, μια πίεση που είχε να κάνει με το ρουσφέτη, είχε να κάνει με τις υποσχέσεις, είχε να κάνει με την καλλιέργεια των ψεύτικων ελπίδων, το ότι είναι ψεύτικες θα φανεί. Είχε να κάνει με την αντίληψη που τελικά φαίνεται εξτερνίστηκε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, ότι δεν μπορεί να περιμένει τίποτα χειρότερο από αυτό που συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία, άρα ψηφίζω και ΠΑΣΟΚ. Το εκλογικό λοιπόν αποτέλεσμα πανελλαδικά είναι ένα αποτέλεσμα που δίνει μια αντοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα να συγκρίνει κανείς το σημερινό αποτέλεσμα του 2007, θα μπορούσε διαχρονικά να δει και με το 2004, γιατί το αποτέλεσμα έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνεται, ας πούμε, το κλίμα γενικότερα, αλλά και με τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων. Και φυσικά και με τις επιδιώξεις που υπήρχαν στο πίσω μέρος του μυαλού που κάθε, ότι πρέπει να πιέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα και να βρεθεί στην τέταρτη από την τρίτη θέση. Αυτό λοιπόν είναι ένα σενάριο το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε και με την έννοια αυτή λοιπόν λέμε ότι οι σημερινές συνθήκες αντέξαν. Αυτά παραλλαγικά.